ο Φρένος Φρανέδη της φωτογραφίας. Φέρετες να ανέβεις τη σκηνή. Γιάννης, θα τη Λοΐζω, σε φέρει να τη πάνω. Θα τη Λοΐζω, Γιάννης. Ναι, είναι ο αδελφός του Πόντου του Χατζηλοΐζου. Λοιπόν, θέλω να πω ότι η Ντάινα η Παπαδάκη έχει συμμετέχει και άλλες φορές στο φεστιβάλ. Είναι η τρίτη φορά που συμμετέχεις φέτος. Ναι. Είναι... Συμμετέχαμε στο δεύτερο και στο τελευταίο, το τρίτο. Και πες μας τις ταινίες της, τους τίτλους των προηγούμενων ταινιών σου. Οι προηγούμενες που λάβανε μέρος ήταν η Trapped Inside και ένα ντοκιμαντέρ κοντά στην πηγή. Και νομίζω είχες πάρει και κάποια διάκριση ή όχι στο φεστιβάλ. Στο δεύτερο φεστιβάλ είχαμε πάρει καλύτερη music video ταινία. Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας τιμάς που έχουμε την ταινία σου σήμερα πρεμιέρα στο φεστιβάλ. Υπάρχει βραβείο κοινού, οπότε όταν θα βγείτε μπορείτε να ψηφίσετε ποια ταινία σας άρεσε περισσότερο σήμερα. Εκτός... Βεβαίως, βεβαίως. Θέλω να έχω να ρωτήσω κάποια πράγματα. Πόσο καιρό έκανες να γυρίσεις αυτή την ταινία? Ήταν 3 μέρες γύρισμα και 2 μήνες μετά, 2 μήνες περίπου προετοιμασία. Προετοιμασία μας ήταν κάνα μήνα. Συνολικά. Λοιπόν. Γιατί είναι εδώ, ο Μίλιος Αβράμ εδώ. Έχω κάνει το μοντάζ και τα οπτικά εφέ. Ευχαριστούμε που την ομαλογίζαμε. Παρακολουθήσατε, ελπίζω να σας άρεσε. Σοφρόνη Σοφρονίου, Διεύθυνση Φωτογραφίας. Εντάξει, και είναι στο κοινό. Καλησπέρα. Θέλω να μιλήσω όχι μόνο για αυτή την ταινία που είχα την τύχη και την τιμή να συμβάλλω με το δικό στη μουσική, αλλά βλέπουμε κάποιες ταινίες που ίσως ορισμένοι πολλοί ή κανένας να μην αντιλαμβάνεται επειδή την πρόκειται. Είναι πολύ σημαντικό για ένα φεστιβάλ όπως αυτό ο συμβολισμός στην κάθε ταινία. Και τότε δίνεται η ευκαιρία σε ένα μικρό χώρο όπως τη Κύπρου στο κινηματογράφο να ακουστούν κάποιες καλλιτεχνικές και συμβολικές ιδέες. Ευχαριστώ. Ναι, και η ταινία σε πληροφορώ ότι έχει ήδη προβληθεί στο εξωτερικό και ενώ έχει πάρει προβολή, δεν έχει προβληθεί μόνο στην Κύπρο από τους φίλους εδώ που βρίσκονται σήμερα. Έχουμε κάποιους ηθοποιούς που είναι εδώ παρόντες. Μπορεί να έρθει πάνω. He's been awarded already with one of your films. We're honored that this film of hers has the Cyprus and world premiere today in the festival, on the first festival of the 50th, of the first day of the 5th edition of Cyprus International Film Festival. And I would like to introduce the actors and the contributors of the actresses and the contributors of the film. So what's your name? Stacey Melvin. Where are you from? From the UK. Thank you. And you are an actress in this festival, in this film. All right. Vera Antipova, from Ukraine. Stina Belovich from Latvia. So you are welcome. I know. Thank you very much. Καλησπέρα. Καταρχήν να συστηθώ, ο Φάνος Χριστοφίδης. Το σενάριο το έχουμε γράψει μαζί με την Ντάινα. Ουσιαστικά ζητάτε να βρείτε κάποιο συμβολισμό, θα βρείτε πολλούς. Ο καθένας μπορεί να φανταστεί σε μια πάλη που πάντα υπάρχει ανάμεσα στο καλό και στο κακό, ότι, ότι οτιδήποτε και αν διαλέξει, στο τέλος πρέπει να σκεφτεί ότι τη δική του είναι επιβίωση. Άρα εδώ μπορεί ο συμβολισμός να γίνεται μέσα από μια μάχη του πολέμου και της ειρήνης, αλλά αφήνει άλλα πολλά μηνύματα, είτε αυτά είναι εσωτερικά μέσα στον κάθε άνθρωπο, είτε αυτά εξωτερικεύονται
μέσα από συλλογικές πράξεις. Βασικά ότι είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε τα πράγματα, είναι που λέει η ταινία, και προσπαθούμε, ή μάλλον πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μας, έχουμε φωνή και μπορούμε να αλλάξουμε κάποιες καταστάσεις οι οποίες συμβαίνουν στον κόσμο γύρω μας, οι οποίες μας επηρεάζουν όλους, είτε θέλουμε να πιστεύουμε ότι μας επηρεάζουν, είτε όχι, μας επηρεάζουν. Και η ταινία είναι περισσότερο ένας συλλογισμός για όλους μας. Να ρωτήσω λίγο, τα διαχειρίσματα που γίνανε. Τα γυρίσματα είναι όλα στην Κύπρο. Η σκηνή του Θεού είναι σε στούντιο. Τα άλλα είναι σε locations. Συγκεκριμένα στο μέσα ποταμό είναι ο καταράκτης και στο Σαϊτά. Στο τρόπο. Would you like to see God as well? Yes, we are with you. In person. Anonymous. Our God, we are waiting for you. I was very impressed when I saw you on the film. Well, when Dinah phoned me and asked me to play God, I felt like God. Αυτό που μου άρεσε όμως εκεί, όταν πήρα την πρώτη φορά, ήταν αυτή η συνεργασία, αυτή η ολική προσπάθεια από όλους. Και έτσι υπομονετικά υπέμεινα το μαρτύριο της ημέρας, μέχρι να με μεταμορφώσω σε Θεό. Αλλά βγήκε κάτι καλό. Μου άρεσε. Πόσο καιρό ήταν, πόσο χρόνο πήρε το δικό σου το γύρισμα, μακιγιάζ, make-up και άμα και παίξε. 8 ώρες. 8 ώρες μακιγιάζ και 4 ώρες να μου τα βγάλω μετά. Ήταν διάφορες σκηνές, μια μέρα. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Είπες ότι το φιλμ αυτό μας κάνει να σκεφτούμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Βασικά, ναι, είναι μια ταινία που βασικά δεν κάνει promote τον πόλεμο. Είναι κατά του πολέμου. Και τι με έχεις ρωτήσει? Ναι, ότι είναι κατά του πολέμου. Είναι συμβολικό, είναι projections πάνω σε σώματα. Εντάξει, καταρχήν να πω ότι ήταν μια εντυπωσιακή παραγωγή, δηλαδή πίστευτο ότι έχει γυριστεί στην Κύπρο. Ας πούμε, να το πάρουμε αυστηρά με την Βίβλο, ήταν πρόνοια του Θεού, ας πούμε, να γίνουν όλα αυτά, αλλά τελικά πρέπει να το ακούσει το Βίβλο, δεν ξέρω τι να γνώρισα γι' αυτό, γιατί στο τέλος, ας πούμε, το κάνει πίσω το Βίβλο. Ήταν μια αντιστροφή του μύθου, ή θέλατε να κάνετε μια αντιστροφή. Βασικά δείχνει το τι θα γίνει αν, δείχνει τι μπορεί να γίνει αν δεν. Οπότε δεν το... συμβολικό. Βασικά το ομίλο είναι συμβολικό και είναι η απάντηση αφού βλέπουμε τι συμβαίνει με το να ανακαλύπτουμε το ομίλο. Πώς μπορούμε να αποφύγουμε την κατάσταση που αναπόκειται να γίνει με το δαγκώμα του ομίλου, είτε το δαγκώνει οποιοδήποτε από εμάς, είτε η κυβέρνηση μας, είτε οποιοδήποτε, επηρεάζει μας ομίλους και κατά πόσο μπορούμε να σταματήσουμε το δαγκώμα του ομίλου. Γιατί δεν βάλατε και άτομα που να μην είναι τόσο ωραία ή να είναι πιο ηλικιωμένοι, ας πούμε, στην ΕΔΕΜ. Ναι, ας πούμε, τα άτομα που είναι στην ΕΔΕΜ είναι όλοι πολύ ωραίοι. Είναι μοντέλα, καταλαβαίνω, περισσότερο. Ότι η ταινία πιστεύω ότι έχει γίνει πιο παραπάνω για το νεαρό κοινό, το
οποίο μπροστά του να αλλάξει το μέλλον του κόσμου μας. Έτσι, θεωρήσαμε ότι έτσι ήταν να κάνει πιο appeal στο κοινό μας. Επειδή αναφερθήκατε προηγουμένως στο προπατορικό μάθημα για το δόμα του Μήλου, το συγκεκριμένο δάγκωμα του Μήλου δεν αναφέρεται καθόλου σε... στα μικρά ή μεγάλα, τα οποία σιγά σιγά μας καταστρέφουν σαν γένος, τα καταστρέφουν την ανθρωπότητα. Δεύτερον, ναι, είναι φανερό ότι η ταινία είναι αντιπολεμική και όχι μόνο. Δεύτερον, για τα, όσον αφορά τα μοντέλα, γιατί τα ηθοποιούς, γιατί ήταν τόσο όμορφοι. Ο λόγος είναι ότι θέλαμε να ανοίξουμε την αντίθεση, είναι ανάμεσα. Όχι ότι μας επίραξε. Δηλαδή, ναι. δεν είναι μόνο το εξωτερικό, ήταν το πόσο ωραίος ήταν το κήπος της ΕΔΕΜ που είναι η ιδεατή κατάσταση στον κόσμο μας. Ευχαριστώ. Κάτι θέλει να πει ο Θεός. Άλλη μια ερώτηση. Πώς το είδα, ήταν ότι μέσα σε 10 λεπτά είδαμε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Από τη γέννηση της μέχρι σήμερα. Τώρα, το πόσο όμορφος ήταν ο κόσμος μας, εντάξει, ήταν όμορφος. Ορίστε, το βλέπουμε κιόλας. Ήταν όμορφος ο κόσμος. Αλλά πώς τον εγκαταντήσαμε. Εφτάσαμε στο χείλος της καταστροφής. Οπότε ήρθε ο Θεός και έδωσε μας μια δεύτερη ευκαιρία. Λοιπόν, αυτή την ευκαιρία νομίζω ήθελε να δώσει το μήνυμα ότι πρέπει να την αρπάξουμε για να μην χάσουμε και αυτή την ευκαιρία, γιατί αν τη χάσουμε θα είναι η τελευταία. Δεν θα υπάρχει οτιδήποτε άλλο. Αυτό νομίζω ήταν το όλο ζουμί της ταινίας, το πνεύμα. Όπως το είδα εγώ τουλάχιστον, σαν Θεός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια φωτογραφία. Βεβαίως. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους έλαβαν μέρος και όλους όσους βοήθησαν ή ήταν συνεργείων ή... σε όλους τους τομείς, σε sound και λοιπά, πάνω στην ταινία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσε να γίνει. Computer work. Δεν ήταν 3D, ήταν 23, νέα τεχνική. Εντάξει, ήταν αρκετά challenging για όλους μας να δούμε κάτι τέτοιο. Ίσο, τι άλλο θέλει να μάθεις. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Εύχομαι καλή τύχη και στο φεστιβάλ της Κύπρου και σε άλλα διεθνή φεστιβάλ, ενώ να έχει καλή πορεία η ταινία σας. Τη Δευτέρα θα είμαστε στο Θέατρο Παλάς και θα δούμε την τύχη της ταινίας, γιατί είναι στο διαγωνιστικό μέρος. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.